και φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στο στούντιο του Ορφέας TV και σας παρουσιάζουμε την εκπομπή «Ώρα δράσης». Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι εμπορική συναλλαγή η κληρονομιά μας. Και μαζί μας έχουμε την υποψήφια βουλευτή με την Ελλήνων Συνέλευση, κυρία Άρτεμις Κορύμπα. Κυρία Κορύμπα, σας καλωσορίζω στην εκπομπή. Να είστε καλά και ευχαριστώ για το κάλεσμα. Κυρία Κορύμπα, Ιούλιος του 2019, ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης το μεγαλεπίβολο σχέδιο για τη μετατροπή και εκμετάλλευση των ανακτόρων στο Τατόι, τα οποία εκτείνονται σε 47.800 στρέμματα. Έτσι ακριβώς. Ποτέ άλλοτε δεν είχε γίνει αναφορά εκμετάλλευσης των ανακτόρων. Το Τατόι μπήκε ψηλά στην ατζέντα των έργων προσυλλογήσης, έτσι. Πολύ ψηλά. Ήταν μέσα στα 5 που ανακοίνωσε. Όπως υπογραμμίσατε, ήταν μέσα στην Βουλή των Ελλήνων η πρώτη ομιλία του νεοκλεγέντος Πρωθυπουργού. Μίλησε για τις προγραμματικές δηλώσεις, το τι θα κάνει. Μίλησε για τη ΔΕΗ, μίλησε για το νοσοκομεία, μίλησε για την πράσινη ανάπτυξη, μίλησε και για το Τατόι. Γιατί όλα τα άλλα τα είχαμε λύσει, καθώς γνωρίζετε, ειδικά εκείνα τα χρόνια και τώρα τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε λύσει όλα. Ούτε τα μνημόνια υπάρχουν, ούτε οι εκκρεμότητες υπήρχαν, ούτε ήταν ανάγκη να μας δώσουν και απολογισμό τι έχουν γίνει τα χρήματά μας, αλλά ήταν προτεραιότητα το Τατόι. Και από την κουβέντα μας θα δείτε ότι πραγματικά ήταν προτεραιότητα. Έγιναν αρκετά γρήγορα ενέργειες για την υλοποίηση της εκμετάλλευσης και ναι, τη μετατροπή των ανακτόρων του Τατοίου και των στρεμμάτων που το περιβάλλουν. Να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ότι το Τατόι περιήλθε στη ιδιοκτησία των βασιλέων όταν ξεκίνησε, κομμάτι-κομμάτι. Αγοράστηκε από δύο μεγάλες οικογένειες τα πρώτα στρέμματα και τα τελευταία 13.000 του τα χάρισε η Ελληνική Βουλή. Μάλιστα. Έτσι λοιπόν περιήλθαν στην δικαιοδοσία του τα 48 περίπου χιλιάδες στρέμματα. Μέσα στα χρόνια το κτήμα είναι στο δίκτυο Natura, τελεί υποπροστασία. Είναι εθνικός δρυμός η Πάρνηθα εκεί. Είναι πολύ ιδιαίτερης ομορφιάς και γεωλογίας το έδαφος. Και εντάξει, δεν θα κάνω μόνο έτσι μια σκέψη ότι δεν μπορεί να είναι τυχαίο, ότι έγινε, να είναι τυχαία η επιλογή. Να πω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός το έβαλε μέσα λοιπόν στις προτεραιότητές του, παρόλο ότι ήταν μέσα στα χρόνια δεν ασχολήθηκε επί τούτου κανείς να βγάλει το φίδι από την τρύπα, όπως λέει και ο λαός. Καμία άλλη κυβέρνηση. Ναι. Ναι. Η μόνη κυβέρνηση που είχε ασχοληθεί είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Και του μπαμπά Μητσοτάκη. Του μπαμπά Μητσοτάκη πριν από χρόνια, όταν ήταν εκείνος πρωθυπουργός. Και τώρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το γιο. Είναι οι δύο κυβερνήσεις που τους ένιαξε και τους έκαψε να διευθετήσουν το θέμα του Τατοίου. Πόσο γρήγορα άρχισαν να κάνουν ενέργειες? Η ομιλία που μόλις είπατε ήταν... Πολλές φορές μπορεί να ανακοινώνεται κάτι, αλλά μπορεί και να περάσει ολόκληρη τετραετία και να μην αγγίξουν το θέμα. Βεβαίως. Όπως μίλησε για την υγεία. Για να καταλάβετε, το ανέφερα πριν, το Τατόι μπήκε και άρχισε να δουλεύει αμέσως από τον Ιούλιο του 19, πριν βγει ο Ιούλιος, ήταν από τα πρώτα πράγματα που δρομολογήσανε, όπως δρομολογήθηκε και η ΔΕΗ. Έχω εκπομπή επ' αυτού, αλλά θα πω επιγραμματικά ότι η ΔΕΗ πωλήθηκε τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, συγγνώμη, του 20 και ανακοινώθηκε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Δηλαδή ένα χρόνο μετά τις εκλογές. Και το θέμα με την υγεία και το Υπουργείο Υγείας και τα νοσοκομεία και τις εντατικές και τα
τα νοσοκομιακά και τις ελλείψεις σε προσωπικό, τις ελλείψεις σε φάρμακα, τις ελλείψεις σε μηχανήματα κλπ. Τα είχε πει και αυτά στις προγραμματικές δηλώσεις. Αλλά μέχρι τώρα δεν βλέπουμε τίποτα από αυτά να έχει γίνει. Κυρία Κουλιμπά, είπατε ότι ναι μεν είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ναι. Λοιπόν. Παρόλα αυτά δεν έγιναν κάποιες κινήσεις έτσι δραστικές που να... Γίνανε υπόκοφα κινήσεις, διότι φύγανε κοιμήλια μέσα από το ανάκτορο. Τότε είχε γίνει ντόρος, αλλά καλύφθηκε, ναι, το σκάνδαλο. Έχει γίνει κατά καιρούς να, κρυφά να διοχετεύονται ό,τι υπάρχει μέσα στο ανάκτορο, όπως και αυτά που βρήκανε στην ανασκαφή για να χτιστεί το κτίριο. Δεν έγινε ανασκαφή από το Υπουργείο Πολιτισμού, ναι, είναι οι εργάτες που σκάψανε, ναι, για να χτίσουν το ανάκτορο, τέλος πάντων, το παλάτι, όπως θέλετε πείτε το. Το εξοχικό παλάτι. Θέλω να πω, δηλαδή, τόσα χρόνια που έχουμε μεσολαβήσει, υπήρχαν κάποιοι που δεν συνηγορούσαν με αυτή την εκμετάλλευση, με αυτή την τακτοποίηση. Φυσικά, έπρεπε να γίνουν τακτοποιήσεις κάτω από το τραπέζι, διότι θα πω ότι το ανάκτορο είναι χτισμένο πάνω στην αρχαία Δεκέλεια. Και η τάφη πάνω στην Ακρόπολη της Δεκέλειας. Δεν γίνεται κανένας λόγος για την αρχαία Δεκέλεια. Mm-hmm. Υπάρχει και μια πάρα πολύ κοντή εκπομπή μου πάνω σε αυτό, που εγκρίθηκαν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης και το κτήμα του Τατοίου είναι μέσα με δύο έργα. Εγκρίθηκε κονδύλι 1,7 δις ευρώ και το κτήμα του Τατοίου με την ανάπλαση του συγκεκριμένου χώρου του Βουστασίου και το μουσιακό κομμάτι των ανακτόρων, δηλαδή μέσα το ανάκτορο θα γίνει μουσείο. Το οποίο ανάκτορο συμπεριλαμβάνεται στα μνημεία νεότερα μνημεία στο Υπουργείο Πολιτισμού, στον κατάλογο νεότερων μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού. Για την αρχαία Δεκέλεια, η οποία είναι από κάτω, η οποία εκτείνεται σε χιλιάδες επίσης στρέμματα, που ήταν μια κέραια περιοχή. Δεν γίνεται καθόλου λόγος. Ούτε μπορέσανε να σκάψουνε, ούτε μπορέσανε να κάνουν ανασκαφές και πάντα κάτι τους κόλλαγε. Η δε σημερινή Υπουργός Πολιτισμού, η οποία είναι ετών έτη υπηρέτησε κυρία Μενδώνη, έχει ασχοληθεί πολύ συγκεκριμένα με τα ανάκτορα από πάντα. Υπάρχουν δηλαδή γεγονότα που έχουν συμβεί μέσα στα χρόνια, ναι, και πάντα έλαβανε μέρος σε ιδιαίτερα σε συναντήσεις των θύλων του Τατοίου. Υπάρχει ειδική, η ΜΚΙΟ είναι αυτή. Mm-hmm. Είναι ΜΚΙΟ η οποία... Άρα και μια ιδιαίτερη γνώση δηλαδή. Βεβαίως. Γιατί μέσα στο ανάκτορο είναι φυλαγμένα πολλά ευρήματα, τα οποία παρόλο ότι μας λένε ότι τόσα χρόνια νοιαστήκανε και κάνανε και το Τατόι, θα το δείτε σε διάφορα δημοσιεύματα μέσα στα χρόνια, γιατί δεν έχουν αυτά τα ευρήματα. Πάει, ας πούμε, στο Μουσείο των Αθηνών. Επί παραδείγμα, τι έχουμε του κόσμου τα μουσεία. Δεν είπαμε να πάνε στις Ακρόπολες, ας πάνε όπου είναι να πάνε. Από μουσεία έχουμε. Και εκθέματα έχουμε. Αλλά γιατί δεν είναι στη θέση που πρέπει να είναι. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Κυρία Κουλιμπά, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Φίλοι μου, ένα μικρό διάλειμμα. Το ιερό Ελλάνιο κείμενο της ολικής ολότητας του Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος των 33 Ελλάνιων Πρωτοκόλων Συνδυονόμων αποτελεί το απόλυτο, ύψιστο και μοναδικό δημιουργικό πλαίσιο δικαίου που ο δημιουργός του Αρτεμισόρας έγραψε, γείωσε και χάραξε προς όλους και για όλους.
Μέσα από τις σελίδες του, ο αναγνώστης, ακολουθώντας τις ακριβείς αναλύσεις, διασπάσεις και συνθέσεις, θα ιχνηλατήσει και θα αντιληφθεί έννοιες που θα διευρύνουν σημαντικά το πεδίο της συνειδητότητάς του. Όλοι οι Ελληνάνθρωποι πρέπει να αποκτήσουν πλήρη γνώση του πανίερου Ελλάνιου Αξιακού Συστήματος για να γνωρίσουν όλες τις αλήθειες της ολότητας του ατόμου και να μάθουν με ακρίβεια τα πάντα για όλες τις ολότητες και πύλες που υπάρχουν μέσα στο Ελλάνιο Αξιακό μας Σύστημα. Παραγγείλε τώρα στα τηλέφωνα 216-800-9810 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.kosmotheasi.com. Επιστροφή στο στούντιο του Ορφέας TV, στην εκπομπή Ώρα Δράσης. Εμπορική συναλλαγή, κληρονομιά μας ο τίτλος της εκπομπής μας. Και μιλάμε για το μεγαλεπίβολο σχέδιο για τη μετατροπή και εκμετάλλευση των αναπτώρων στο Τατόι. Κυρία Κορύμπα, βάσει αυτών που μέχρι τώρα μας έχετε πει, αντιλαμβάνομαι μία μεθόδευση ή κάνω λάθος? Όπως το λέτε, έχουν μεγαλεπίβολα σχέδια, όπως το είπε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, θα δημιουργηθεί ξενοδοχειακή μονάδα. Mm-hmm. Λοιπόν, ειδικά μουσεία, αγροδιατροφική μονάδα, διότι αν να θυμίσω ότι μέσα το κτήμα φτιάχνανε βούτυρο ειδικής ετικέτας, φτιάχνανε κρασί ειδικής ετικέτας, φτιάχνανε γενικά και ουίσκι και άλλου είδους αλκοόλ μέσα στο κτήμα, χώρια τα ευρήματα, χώρια τα μουσιακά εκθέματα, χώρια, δεν θα μιλήσω για την περιουσία των πρώην βασιλέων, mm-hmm. και ούτε με ενδιαφέρει αυτή η περιουσία, παρόλο ότι ουσιαστικά αγοράστηκε με τα χρήματα των Ελλήνων. Είναι Ελλήνων περιουσία. Εντάξει, αλλά ωραία, είναι τόσο πολύ σημαντικό αυτό που βρίσκεται κάτω από αυτό, που θέλουν να αναδείξουν, που αλήθεια δεν με ενδιαφέρουν οι άμαξες του βασιλέα. Μάλιστα. Εμένα ως Ελληνίδα. Ως Ελληνίδα όμως πολίτη, με ενδιαφέρει ότι εκεί από κάτω υπάρχουν προγονείς μας. Προγονείς μου, προγονείς σας και προγονείς μας γενικώς. Θα σας πω ότι η Δεκέλεια ήταν αρχαίος δήμος, ήταν ένας από τους δήμους που απαντήσανε και δημιουργήσανε την Αθήνα. Στον λόφο του Παλαιόκαστρου, εκεί που υπάρχει και μια φρικτορία, οι φρικτορίες ήταν παρατηρητήρια. Δύο ναοί, υπάρχουν υπολείμματα, καμία συζήτηση γι' αυτά. Η θέση έχει μια φυσική οχύρωση και επικοινωνία με το δρόμο, με Αθήνα Οροπός, που ήταν ο φυσικός δρόμος εμπορίου και προμήθειας των Αθηνών. Τα ευρήματα είναι ορατά και τα τείχη είναι ορατά αν περπατήσεις ανάμεσα μέσα στο κτήμα του Τατόιου, γενικά στο Τατόι, αν περπατήσεις. Δεν έγιναν αρχαιολογικές ανασκαφές, γιατί μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν ιδιωτικός ο χώρος και όταν ο χώρος υπήρξε από τότε που φύγανε οι βασιλείς μέχρι να, από το 2000 το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να το κρίνει περιουσία του ελληνικού λαού, δεν είχαν γίνει ανασκαφές. Όταν είχε δικαίωμα το Υπουργείο να μπει να κάνει ανασκαφές, κρίθηκε νεότερο μνημείο, το ήδη υπάρχουν κτίσμα. Ναι. Οι αρχαιολόγοι δεν μπορούν να κάνουν ανασκαφές, mm-hmm. και σταματάνε τα πράγματα εκεί. Να συνεχίσω να σας πω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι την κουκλωμένη ιστορία μας. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Πολύ μεγάλο ρόλο στον Πελοποννησιακό πόλεμο, γιατί την καταλάβανε οι Σπαρτιάτες και ήταν ίσως και ο λόγος που έχασε η Αθήνα, mm-hmm. διότι κλείσανε τους δρόμους εφοδιασμού. Πολλοί ήρωες αναδείχτηκαν, πολεμιστές και στρατηγοί αναδείχτηκαν από τη Δεκέλεια. Γίνεται λόγος σε αρχαία κείμενα, mm-hmm. Ηρόδοτο, Θουκυδίδη. Η προϊστορική κατοίκηση του λόφου είναι εκεί που είναι η τάφη σήμερα. Και η Ακρόπολη ήταν ακριβώς κάτω από τους τάφους των βασιλέων. Καθώς αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί τώρα να πάνε οι αρχαιολόγοι να ξυλώσουν τους τάφους, να βγάλουν τους νεκρούς για να κάνουν ένα σκαφί. Αντιλαμβάνεστε, μάλιστα, ότι έχει δημιουργηθεί ένα άλλο καθεστώς, άλλα είδους εμπόδια. Συνέχεια,
Σε αυτό είναι ότι η περιοχή έχει αρκετά στοιχεία τα οποία, όπως σας είπα, τα βρίσκουμε σε ιστορικές αναδρομές πολλών συγγραφέων. Τα ερείπια του τείχους δείχνουν να σχηματίζουν την είσοδο της οχύρωσης. Βρίσκουμε τα φυκά μνημεία, όπως του Νικόδημου, του Φανίου, του Δεκελαίος και φυσικά τον τάφο του Σοφοκλή. Δεν γίνεται κανένας λόγος για όλα αυτά. Φυσικά. Δεν αναδεικνύονται τίποτα. Και φυσικά, να μην παραλείψω να πω ότι ξέρουμε τον τόπο ως Τατόη. Ο Τατόης ήταν ένας Αλβανός κτηματίας και καταπατητής επί της ουσίας, ναι. Ο οποίος ήρθε, αγόρασε και στην περιοχή, γι' αυτό και τα γύρω χωριά τα λέμε και αρβανιτοχώρια, αν έχετε ακουστά, και μιλάνε και αυτή την διάλεκτο που προέρχεται από την αλβανική γλώσσα. Και φυσικά δεν μιλάμε και να πούμε για την Δικαίλεια. Συνεχίζουμε και σήμερα και μιλάμε για το Τατόη. Ούτε λόγος για το τι συμβαίνει κάτω από όλο. Εντάξει, τα νεότερα μνημεία, αλλά όλος ο πολίτης, δηλαδή αυτή τη στιγμή εκταμιεύεται σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. 500 εκατομμύρια ευρώ. Όχι, συγγνώμη. Ναι, 500 εκατομμύρια ευρώ. Σύμπλην για να γίνουν αυτές οι εργασίες που θέλουν. Μέχρι στιγμής εντάχθηκε αυτό στο Ταμείο Ανάκαμψης. Θα ξανατονίσω, παρόλο ότι έχω κάνει εκπομπές για να διευκρινίσω τι σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης, ότι από το συγκεκριμένο ταμείο δεν είναι ακριβώς ΕΣΠΑ, δεν έχει εθνική υπουργεία. Πρέπει να καταθέσεις συγκεκριμένο πρόγραμμα, μελέτη, που να λες θα γίνει αυτό, αυτό και αυτό. Θα γίνει μέχρι τότε, θα αποδώσει, θα ξεκινάει να αποδίδει από τότε. Διότι οι αποδόσεις θα πρέπει να επιστρέψουν για την μεγάλη ουσία, έτσι. Απλά με κάποιες άλλες προϋποθέσεις, γιατί έχει ακριβώς την ταχύτητα της ανάκαμψης. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρθουν τα χρήματα. Να πάρθουν. Να φτιάξουν και προστασίες και οτιδήποτε. Η αρχαία Δικαίλεια δεν θα υπάρχει πουθενά. Το μουσείο πού ακριβώς θα γίνει. Εκεί που είναι τα ανάκτορα. Δηλαδή δεν θα βρούμε τίποτα. Θα συνεχίσουν να είναι θαμμένα και όχι μόνο δεν είναι θαμμένα, αλλά θα τοποθετήσουμε και εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να τα θάψουμε ακόμη πιο πολύ. Οπότε μόνο η ιστορία μας να αναδεικνύεται, μόνο ο πολιτισμός μας να έρχεται στο φως. Αυτός είναι και ο λόγος της εκπομπής μου, κυρία Τσιριγότη, γιατί δεν είναι τα ανάκτορα ούτε οι βασιλείς. Φυσικά και όχι. Είναι το ότι είναι κρυμμένο εκεί. Και που μου λέτε ότι ενδέχνως το κρύβουν, το κουκουλώνουν, το εξαφανίζουν. Υπάρχει ένας κατάλογος από ενέργειες, κυρία Γουλίβα. Η μία πίσω από την άλλη κατά σειροήν. Δηλαδή αυτό και μόνο αξίζει να κάνουμε άλλη μία εκπομπή μόνο για να ακουστεί, να ακουστούν οι ενέργειες μέσα στα χρόνια. Από το 19 δεν σας λέω για τα παλαιότερα, γιατί και ο πατέρας Μητσοτάκης έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Θα μου απαντήσετε λοιπόν στο γιατί που είπα σε μια επόμενη εκπομπή. Βεβαίως. Μην κλείσουμε όμως. Είστε υποψήφια με την Ελληνοσυνέλευση. Ναι. Η Ελληνοσυνέλευση πώς θα χειριστεί την κρατική περιουσία? Θα υπάρχει μια άλλη πολιτική από αυτό που έχουμε μέχρι σήμερα δει? Η Ελληνοσυνέλευση είναι η ένωση του έθνους των Ελλήνων. Οι Έλληνες έχουν δίκαια, δεν έχουν δικαιώματα. Μάλλον να το πω σωστά. Έχουν δίκαια και από τα δίκαιά τους απορρέουν δικαιώματα. Δηλαδή, ό,τι είναι θαμμένο εκεί και σε όλη την επικράτεια είναι δικό μας. Είναι των προγόνων μας. Κατά συνέπεια, έχουμε δικαιώματα στην κληρονομιά μας. Γι' αυτό και στις προγραμματικές δηλώσεις γίνεται ειδική μνεία στο κεφάλαιο του πολιτισμού και στο άρθρο 1-4 που λέει ότι σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο υπηρωτικό ή νησιωτικό υπάρχουν ολόκληρες πόλεις θαμμένες επάνω, στις οποίες βρίσκονται καινούργια κτίσματα όλων των ειδών. Μάλιστα. Στο εκτός ελλαδικού χώρου θα απαιτηθούν για οποιοδήποτε είναι, για οτιδήποτε είναι ελληνικό, τα πνευματικά και κληρονομικά δικαιώματα του έθνους μας.
Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέει η Ελληνοσυνέλευσης. Δεν είναι κρατική περιουσία, είναι εθνική περιουσία. Ό,τι είναι θαμμένο σε όλη την επικράτεια και σε όλη τη γη, μπορώ να πω, γι' αυτό και λέμε πάντα Κουτσιέας. Όπως τώρα, ας πούμε, πρόσφατα, σε ένα σκαφέ στα βάθη της Τουρκίας, βρέθηκαν αρχαία ψηφιδωτά, ελληνικά ψηφιδωτά, με μέανδρους και αποτυπωμένα με τους Έλληνες θεούς. Παντού Ελλάς, κυρία Κορίνα. Παντού Ελλάς. Και θέλει να μας πει τώρα σήμερα η Τουρκία ότι είναι ελληνική, ότι είναι η γαλάζια πατρίδα και ό,τι θέλει να μας πει. Γι' αυτό πρέπει να ενωθούμε κάτω από την αγκαλιά της Ελληνοσυνέλευσης. Κυρία Κορίμπα, θα συνεχίσουμε για το θέμα αυτό σε μια επόμενη εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ. Φίλοι μου, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα τα ξαναπούμε σε μια επόμενη εκπομπή και θα συνεχίσουμε επί του θέματος, γιατί είναι πραγματικά πολύ σημαντικό και αφορά όλους μας. Γεια σας.